καλημερίζοντας τον πρόεδρο των Κρεοπολών, κύριο Λευτέρη Ντουράκη. Πώς είστε, χρόνια σας πολλά. Καλημέρα κυρία Ντουλτεράκη και χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Από σήμερα νομίζω ότι χαίρομαι και να είστε πάντα καλά. Από σήμερα φαντάζομαι ότι μέχρι και το μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι ότι θα κορυφωθεί η κίνηση κύριε Ντουράκη, έτσι. Βέβαια, έτσι γίνεται πάντα. Από σήμερα αρχίζει και ζεσταίνει καλά η κίνηση. Παρασκευή, Σάββατο θα είναι το αποκορύφωμα. Εκεί κορυφώνεται η κίνηση αγοράς. Οι άνθρωποι όμως έχουν έρθει μια μεγάλη μερίδα, έχουν παραγγείλει το αρνάκι, το κασικάκι, ό,τι θέλουν. Θα έχουμε φυλάξει εμείς και περιμένουμε και τους υπόλοιπους. Εμείς είμαστε σε πάλξεις, είμαστε όλη την εβδομάδα με αναμένες τις μηχανές, φτιάχνοντας γαρδούμια, κοκορέτσια, σερνταλιές, κοντοσούβλια, για να συνοδεύσουν το πασχαλινό τραπέζι μας. Mm-hmm. Οπότε είμαστε καθόλου έτοιμοι. Είμαστε καθόλου έτοιμοι και από τη μία. Από την άλλη, ο καθένας και αισιόδοξοι, είμαστε εμείς. Είμαστε και αισιόδοξοι. Χαίρομαι, γιατί το βαλάντιο πια δεν σηκώνει για πολλά-πολλά. Αυτό είναι αλήθεια, ότι χρόνο με το χρόνο ο κόσμος μικραίνει τις ποσότητες. Μην φανταστείτε δραματικά πράγματα, αλλά ότι υπάρχει έτσι μια μικρή στο καλάθι του κάθε νοικοκυριού, μια μικρή έτσι στην ποσότητα αυτός, υπάρχει. Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρετε, έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και από πολλούς καταναλωτές αυτή την εβδομάδα όχι και να κόψουμε αυτά τα οποία βάζουμε στο πασχαλινό μας το τραπέζι. Δηλαδή, εντάξει, να κάνεις περικοπές, αλλά αυτό που είπατε πριν από λίγο. Αλλά στο μέτρο του δυνατού, ρε παιδί μου. Ναι, μη φανταστείτε. Ειδικά εδώ στην Κρήτη, ο Κρητικός συνεχίζει και είναι μερακλής. Θέλει να γιορτάσει το Πάσχα έτσι πλουσιοπάροχα με την οικογένειά του, τους φίλους του, τους αγαπημένους του. Οπότε από κανένα τραπέζι νομίζω δεν θα λείπει το αρνάκι, το κατσικάκι και όλα αυτά που το συνοδεύουν. Είναι μεγάλος ο αριθμός, είναι μεγάλος ο αριθμός των παραγγελιών, έτσι όπως καταγράφεται στα κρεοπολία της δικής σας της δύναμης. Κοιτάξτε, εδώ συμβαίνει το εξής πράγμα. Οι μεγαλύτερες ηλικίες παραγγέλνουν από πριν. Οι νεολαία, οι πιο μικρές ηλικίες δεν το έχουν έτσι αυτό στο μυαλό τους. Είναι της τελευταίας στιγμής. Δεν έχουν έτσι την κουλτούρα τους να πάνε στο κροπολείο να παραγγείλουν, θεωρώντας μάλλον ότι ό,τι ώρα να είναι βρίσκομαι τα πάντα. Μάλιστα. Αυτό καταγράφεται στα κρεοπολία. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εντάξει, είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η παραγγελία μας βέβαια είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ναι. Ωραία. Εγώ το κρατάω αυτό. Και το ωράριό σας θα είναι συνεχές για αυτές τις ημέρες, ναι. Τα κρεοπολία όλη την εβδομάδα είναι κάθε μέρα, όλη μέρα. Το Σάββατο τώρα στις 8 η ώρα θα κλείσουμε. Το Σάββατο, το μεγάλο Σάββατο, 8 το βράδυ, κλείνετε και εσείς και πάτε ξανά από την Τετάρτη του Πάσχα. Κυριακή του Πάσχα είναι αργία, Δευτέρα του Πάσχα είναι αργία, Τρίτη έχει μεταφερθεί η Πρωτομαγιά είναι αργία, οπότε από Τετάρτη ξανά εδώ. Μάλιστα. Μας δίνετε λίγο ενδεικτικά και τις τιμές, κύριε Τζουράκη, τι μπορούμε πού μπορούμε να βρούμε ή πόσο μπορούμε να βρούμε όλα τα καλούδια. Η Κρήτη δεν έχει ανεβάσει τιμές όπως ακούμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα ακούμε κάτι 15, 16, 14. Εδώ στην Κρήτη το αρνάκι θα το βρείτε από 12,5 ευρώ στα ακροπολία του νομού Ηρακλείου δηλαδή, μέχρι και 13,90. Το κατσικάκι είναι αυξημένο σε σχέση με το αρνί από 30, 40 ή και 50 λεπτά. Μισό λεπτό. Δηλαδή διατίθεται πόσο? Δεν κατάλαβα, σας άκουσα. Δηλαδή το κατσίκι, το κιλό διατίθεται πόσο? Το 12,5 μπορεί να γίνει 12,90. Αυτό το εύρος έχει και το 13,90 που είναι η μέγιστη τιμή μπορεί να πάει 14,30, 40. Μάλιστα. Πάει το κατσίκι. Ωραία. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ αρνιού και κατσικιού. Πάντα το Πάσχα είναι λιγάκι πιο ακριβό. Στα υπόλοιπα είδη, που προτιμώνται. Πριζόλες. Ναι. Κοίταξε, θα πάρουν και πανσέτες και πριζόλες, τα οποία δεν έχουμε καμιά διαφοροποίηση τιμές. Αυτά θα τα βρει ο κόσμος από 6,5 μέχρι και 7,5 στα κρεοπολία του νομού. Τώρα προτιμούνται κοκορέτσια που πάνε από 10,5 μέχρι 11,5. Γαρδουμάκια από 9,5 μέχρι 10,5. Σερνταλιές, εκεί περίπου τα 8 ευρώ, σύμπλην κάτι σέντ.
Αυτά είναι τώρα τα βασικά είδη. Μάλιστα. Αλλά η προτίμηση είναι στο αρνί και στο κατσίκι, ότι πάρει όσο πάρει ο καθένας μας. Ακριβώς, και αναφέρατε. Ωραία. Και αναφέρατε ποιες είναι ενδεικτικά οι τιμές οι οποίες διαμορφώνονται στα κρεοπολία. Να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά αυτό που είπατε, κύριε Ντουράκη, δηλαδή ότι θα είσαστε ανοιχτά και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, το μεγάλο Σάββατο, τα κρεοπολία ότι κλείνουν 8 το βράδυ και ανοίγουν ξανά την Τετάρτη του Πάσχα, για να το ξέρει όλος ο κόσμος, για τις δικές του τις προμήθειες. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή Ανάσταση. Και εγώ σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά και πάλι, καλή Ανάσταση σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Καλά να είστε. Ναι.